Άνθρωπος της οικογένειάς μου. Είναι αδερφή μου. Υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να μην βρισκόμαστε καθημερινά ή να βρισκόμαστε σπάνια λόγω δουλειών και προγραμμάτων και υποχρεώσεων. Αλλά πάντα με παίρνει, μου λέει, έλα, τι κάνει το ασκέρι, είστε όλες καλά μες στο σπίτι. Δηλαδή πάντα. Οπότε όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή, ναι, γιατί τότε έκανε ένα σύνδελ που θα πληρωνόμουν 6 μήνες μετά λοιπόν και αυτά και είχε γίνει ένα πρόβλημα με τον λογιστή και μου ήρθε μια φορέα αδιανόητη. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και η Βίκη ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε πολύ. Και με παίρνει και μου λέει: λοιπόν, κοίτα το και το. Καλά, ήταν ο τρόπος που το έκανε όμως. Δεν ήταν το ότι το έκανε τόσο, όσο ο τρόπος που το έκανε. Και με παίρνει και μου λέει: κοίταξε, αυτά τα χρήματα πρέπει να μπουν στην πρώτη δόση της ρύθμισης εφορίας. Θέλω να. Έχουν μπει στο λογαριασμό σου και εγώ ήθελα, μου λέει, να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι, το οποίο ταξίδι θα το κάνεις μετά. Τώρα θα πληρώσεις τη δόση και αργότερα θα κάνεις το ταξίδι, εντάξει. Της λέω, είσαι τρελή, δεν... Και όταν πληρώθηκα και την πήρα, της λέω, δώσ' μου το λογαριασμό σου να σου βάλω τα χρήματα που μου δάνεισες. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, Ζήνα, καταλαβαίνεις. Όχι το... Και δεν ήταν επεγμένο ότι ξέχασα, όντως το είχε ξεχάσει. Μου λέει, εγώ, σου δάνεισα εγώ χρήματα. Της λέω, παιδί μου, είσαι τρελή, στην εφορία δεν... Μου λέει, εγώ, μου λέει, ποτέ. Λέω, Βίκη, σε παρακαλώ. Μου λέει, Σοφία, δεν το θυμάμαι. Άφησε με τώρα γιατί έχω πολλή δουλειά. Δεν τα πήρε πίσω ποτέ. Τι αγαπάς πιο πολύ στους ανθρώπους? Την προσπάθεια και την καλοσύνη. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που προσπαθούν για οτιδήποτε και την καλή πρόθεση. Καλοσύνη, ενώ τι λέμε, γιατί έχει πάλι συνηθίζουμε και λέμε είναι έλα μωρέ καλό παιδί, έλα μωρέ καλό παιδί, έλα μωρέ καλό παιδί. Όλοι καλά παιδιά είμαστε. Τι σημαίνει καλό παιδί? Δηλαδή όλοι καλά, είναι κακοί, είναι στις φυλακές, ξέρω εγώ, όλοι καλοί. Στη μαμά τι αγαπάς πιο πολύ? Στη μαμά μου, το ότι ένας άνθρωπος από το πουθενά, με τρομερή δύναμη και τρομερά ισχυρή προσωπικότητα, με πολύ αγάπη και πολύ καλοσύνη, κατάφερε να αναθρέψει δύο παιδιά. Στην αδερφούλα σου? Το ίδιο. Την προσπάθειά της και το δώσιμό της και την προσφορά της στους γύρω της και τους ανθρώπους που αγαπάει. Και τις ικανότητές της στο μυαλό της, γιατί έχει ένα εντυπωσιακά κοφτερό μυαλό. Είναι ένας ευφυέστατος άνθρωπος πανέξυπνος. Από την ευφυΐα όμως, η ευφυΐα όμως που δεν γίνεται διαστροφή, καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά και με μένα. Ενώ είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, μαλώνουμε πάρα πολύ, διαφωνούμε πάρα πολύ, σκοτωνόμαστε πάρα πολύ. Στο ίδιο σπίτι όλα αυτά. Στο ίδιο σπίτι όλα αυτά. Αλλά τη λατρεύω, την αγαπώ, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ. Επίσης ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος τρομερά καλόκαρδος και ελεύθερος, πολύ ελεύθερος. Αν σου έλεγα τι πήρες από τη μαμά και τι από τον μπαμπά, τι θα μου λέγες? Από τον μπαμπά πήρα αυτό, το ότι, ξέρεις τι, ο μπαμπάς μου, η κουβέντα που έλεγε πάντα ήταν θα κάνεις στη ζωή σου ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Θέλεις να πας να βάλεις τα χέρια σου στην πρίζα, να σε τεινάξει ρεύμα, θα το κάνεις. Πήγαινε, βάλτα. Όμως, πριν κάνεις ό,τι θέλεις, θα αναλογίζεσαι όλες τις συνέπειες. Και αφού αναλογιστείς όλες τις συνέπειες αυτού που θέλεις πραγματικά να κάνεις, θα είσαι έτοιμος και να τις πληρώσεις. Μόλις είσαι έτοιμος να τις πληρώσεις, θα πας και θα το κάνεις. Εάν δεν είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες αυτού που θα κάνεις, να μην το κάνεις. Η μαμά είναι το στυλ του ανθρώπου. Καταρχάς, τη μαμά μου, ρε Σιζίνα, χρωστάω το ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που αγαπάω. Η μαμά με πήγαινε από 5 χρονών στο θέατρο. Το λάτρευε το θέατρο. Με πήγαινε από 5 χρονών. Ποτέ σε παιδική παράσταση, πάντα σε παραστάσεις. Ποιον θες να δούμε, τη Βουγιουκλάκη. Με πήγαινε. Ποιον θες να δούμε, τον Κούρκουλο. Με πήγαινε. Ποιον θες να δούμε, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο. Με πήγαινε. Ήμουν μωρό και έβλεπα το εκείνο και εκείνο. Δεν καταλάβαινα λέξη. Και ήμουν στημένη μπροστά στην ασπρόμαυρη τηλεόραση. Κοίταγα τον Μιχαλακόπουλο και τον Διαμαντόπουλο. Κόλλαγα τη μούρη μου στο γυαλί. Κοίταγα και ερχόταν η μαμά μου και μου λέγε θα χαλάσουν τα μάτια σου. Τι καταλαβαίνεις? Και δεν μιλάγα, γιατί και τους κοίταγα. Δεν καταλάβαινα. 6 χρονών τίποτα δεν καταλάβαινα από Σέξπιρ και από έμπορο της Βενετίας και από Σάιλ. Πιστέψτε με, δεν μπορεί να καταλάβαινα τι άκουγα. Δεν το θυμάμαι εγώ σαν αυτό. Η μαμά μου μου το λέει. Και σηκώνομαι 6 χρονών, όρθια στο θέατρο και αρχίζω και χειροκροτάω. Η μαμά μου λέει ντράπηκα. Ήθελα να σε πάρω να φύγουμε γιατί ενοχλούσες στην παράσταση. Και μετά αυτό που με έκανε εντύπωση όταν η μαμά μου πήγαινε θέατρο ήταν που εγώ έλεγα θα πάω, ας πούμε, το Σάββατο να δω τη Βουγιουκλάκη. Και η Βουγιουκλάκη ήταν εκεί. Μετά από ένα μήνα, αν εγώ ήθελα να πω Παρασκευή να δω τη Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ήταν πάλι εκεί. Και λέω,
Στο παιδικό μου το μυαλό λοιπόν αυτό λειτουργούσε ως εξής. Λέω, κοίτα να δεις. Αυτή, όποτε εγώ θέλω να πάω, αυτή είναι εκεί. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι για να είναι εκεί δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αυτό θα γινόταν. Μεγαλώσω για να μην αρρωστήσω. Μετά όμως, όταν την έκανα αυτή τη δουλειά και έχω παίξει με σπασμένο αστράγαλο, με λουμπάγκο, με 41 πυρετό, με παρεστήσεις και μόνο νεκρός όταν είσαι δεν κλείνει το θέατρο, για κανέναν άλλο λόγο δεν κλείνει το θέατρο, τότε λέω δεν μου τα είχαν πει καλά. Πες μου όμως, τι είναι αυτό που μέχρι στιγμής δεν σε έχει φέρει κοντά σε ένα σύντροφο ζωής που να μείνει για λίγο παραπάνω από 2,5 χρόνια όσο νομίζω κράτησε η μεγαλύτερη σου σχέση. Προφανώς δεν έχω συναντήσει το απόλυτο μάλλον, δηλαδή τον άνθρωπο που πραγματικά θα αισθάνομαι καλά μαζί του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον άνθρωπο που θα. Προφανώς, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Όσο δεν μεγαλώνεις και περνάνε τα χρόνια και οριμάζει περισσότερο το μυαλό, τόσο λιγότερες υποχωρήσεις κάνεις. Οπότε, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχει βρεθεί. Είναι να το θέλουμε. Νομίζω ότι είσαι σε μια κατάσταση και σε μια περίοδο της ζωής σου. Που δεν το θέλουμε κλειστή. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα ή συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Σαφώς και δεν είναι η προτεραιότητά μου. Θα συμβεί αργότερα. Μπορεί και να μην συμβεί ποτέ, δεν το ξέρω. Είμαι κατά του γάμου ούτως ή άλλως. Θέλω να πω, είμαι υπέρ της συμβίωσης, υπέρ της ενύπαρξης. Είμαι κατά του γάμου, δεν το συζητώ, δεν καταλαβαίνω, δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο. Και αν έρθει παιδί στη ζωή σου. Ναι, ναι. Δεν το αντιλαμβάνομαι το λόγο. Επίσης, ποτέ δεν με απασχόλησε το γεγονός παιδί. Ότι να φέρω ένα παιδί σε έναν κόσμο τόσο ονειρικά πλασμένο. Όχι. Δεν θα την πάρω εγώ την ευθύνη για καμία ψυχή, για καμία ζωή, για κανένα μυαλό. Ξέρεις τι, βλέποντας σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Σοφία που είναι απέναντί μου είναι μια μέρα που είναι λυπημένη και κάθεται μόνη της σε ένα κρεβάτι και κλαίει. Πολλές δεν μου έρχεται φορές. Καθόλου όμως αυτή η εικόνα για πολλές σένα. Φορές. Ναι. Δεν είναι μια εικόνα όμως που. Τι, άντε, και να την ήξερες αυτή την εικόνα, τι θα κέρδιζες. Και εσύ κι εγώ, τίποτα. Το 80% μου πάντως είναι το αισιόδοξο και το χαρούμενο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που νιώθουν ότι έχουν να πούνε ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που τον βοήθησε. Εννοώ μόνο ευχαριστώ. Θεωρώ ότι τα πάντα έως δεν του κάνω αδριάντα και προσκυνώ και τον αγαπώ πάρα πολύ και θα τον αγαπώ και θα τον ευγνωμονώ και θα τον δοξάζω μέχρι την τελευταία μου πνοή. Ο άνθρωπος που με πρωτοπίστεψε, μου άνοιξε τις πόρτες και που είναι ο Λευτέρης ο Παπαπέτρου. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι όμως που στο πρώτο σήκωμά τους ξεχνούν ποιος του σήκωσε έστω λίγο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό λοιπόν και αγάπη σου γυρίζει. Αγάπη μου, θα ευχαριστήσω Αλέξανδρο Ρίγα, Ρέπα Παπαθανασίου, Λευτέρη Παπαπέτρου, δηλαδή τους ανθρώπους που μου έχουν σταθεί και με βοηθάνε και αγαπώ, τους εκτιμώ και δουλεύουμε και είμαστε μια χαρά και περνάμε καλά. Εσύ, δηλαδή, όχι μπορώ, όλοι. Αν δεν πω ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιους θα το πω ρε Ζήνα. Σε μια ομαδική δουλειά που η δουλειά μας είναι κατεξοχήν ομαδική. Μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει κανείς, παιδιά, συγγνώμη, λυπάμαι. Κανείς. Ήρθε κάποια στιγμή ένα παιδί στο θέατρο, στα Καμαρίνια, και μου λέει, ήταν γύρω στα 19-20, δεν ήταν παραπάνω, και μου λέει, θέλω, μου λέει, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λέω, ναι, γιατί πράγμα, τι έκανα, μου λέει, ήσουν η αιτία που αυτό το παιδί σπουδάζε κοινωνιολογία και είχε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, ήμουν πάρα πολύ καλά διαβασμένος, ήμουν άρτια διαβασμένος, ήμουν όμως πάρα πολύ αγχωμένος. Και όταν μου λέει, διάβασα τα θέματα και τις ερωτήσεις, έπαθα, μου λέει, blackout. Έπαθα σεντόνι. Τίποτα. Και προσπαθούσα, μου λέει, μέσα σε αυτή την απόγνωση του, ενώ είχα διαβάσει τόσο καλά ένα μυαλό κενό, μπλάνκο στο μυαλό, δηλαδή τάμπουλα ράζα ξαφνικά, προσπαθούσα, μου λέει, να σκεφτώ κάτι πάρα πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο για να με βγάλει από αυτό το πράγμα, μπας μου δει και γράψω. Και μου λέει, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε, μου λέει, είναι η εικόνα σου να γελάει. Και θέλω, μου λέει, να σε ευχαριστήσω γιατί έγραψα 9,5. Είναι ό,τι ωραίτερο έχω ακούσει. I can remember the moment when you said goodbye. Βλέπεις όνειρα. Βλέπω. Δεν τα θυμάμαι. Άρα είναι σαν να μην βλέπω. Ο μπαμπάς έρχεται στα όνειρα. Όχι.